και να το δείτε κι εσείς αυτός ο προσεκτής. Να είτε μέσα σας, είτε από εκεί και πέρα μετά, δεν έχουμε στεναχώρια. Γιατί ο Θεός για να μην επιτρέψει να πω, σημαίνει ότι βλέπει ότι κάτι κακό από εκεί θα γίνει. Και γινόταν. Από κάτω με προφύλαξε. Είτε αυτό παρακάτω, γιατί μου διάνει να πω. Για να χάσω την ψυχή μου, για να χάσω την ψυχή μου, έτσι κι άλλοι δεν με βάλανε μέσα. Δεν ήταν δίκαιο, δεν πήγα δίκαια. Άδικα, αδίκως δεν με βάλανε. Απλώς δεν θέλεις ο κέντρος του να πω. Εκείνος επέμενε. Από τη μάθημα του άλλου αρχιέτε, επέμενε ο ίδιος ο αρχιέτη του θα δείχνω. Λοιπόν, τελικά δεν με βάλανε. Εγώ δεν πιάνω το παρασκήνιο που ήταν. Εμένα εγώ πιάνω την απόφαση που ήταν που ήρθε στα χέρια μου. Που η απόφαση λέει ότι δεν περνάει. Πολύ καλά. Και εγώ χάρηκα. Εγώ πέρασα την υπόλοιπη του Χριστούλη και τη Παναγίτσα, τον τοξολόγησα, τον ευχαρίστησα και λέω Θεέ μου, από κάπου με φύλαξε. Από κάπου κακό με φύλαξε. Ποιο ξέρει τι θα γινόταν ή τι έβλεπε ο Θεός από εκεί και πέρα. Κάποιο άλλο σχέδιο έχει ο Θεός μέσα στο μυαλό. Κάτι άλλο κάνει. Που δεν είναι ορατό τώρα αυτή τη στιγμή σε εμά. Οπότε από εκεί και πέρα δεν κάνει τα συναγωγέ σου. Μου λέει ο παιδιμάκι μου. Ο παιδί μου να βρει, δεν σε είχε αποκλείσει. Έστω και λίγο ψήφισε. Ούτε καθόλου δεν μάθησε το ψήφισμα. Ούτε και πέρα αυτά. Ούτε καν την άνοιξε. Γιατί είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί αν μ' άγγιζε, σημαίνει τότε το θέλημα του Θεού έπρεπε να ήταν σύμφωνα με το θέλημα το δικό μου. Δηλαδή να κάνω το Θεό να θέλει να κάνω το δικό μου. Να με περάσει. Τότε πώς λέμε γεννηθεί το θέλημά σου. Και να προσεχόμουν να λένε Θεέ μου, εάν είναι το δικό σου θέλημα, αν είναι για το καλό και τη σωτηρία τη ψυχή μου. Τι θα το κάνω εγώ να γινόμουν με δεσπότη και να έχω την ψυχή μου. Τι θα το κάνω. Ή να έκανα κακό στην εκκλησία, κακό στο μοναστήρι ή οτιδήποτε. Οπουδήποτε. Επομένως, λέω θέμα, αν βλέπει ότι δεν είναι για το καλό και για τη σωτηρία τη ψυχή μου, γιατί γι' αυτό ενδιαφέρει τον Θεό να πω, το πώς θα σωθεί το παιδί μου, πώς θα ξανενωθεί μαζί του, πώς θα ξαναβρούμε το παράδεισο, το καμένο παράδεισο. Έτσι και ο Γέροντας Παΐσιος που ήταν απλός μοναχός, ο Φίλιος και όλοι οι Αγίοι μας, γιατί ήταν αρχιέρης. Έτσι. Εξάρτητα πώς είναι οι υπόλοιποι που αγιάζουν και πώς είναι οι αρχιέρης που αγιάζουν. Είναι πολύ πιο δύσκολος ο αγιασμός. Όταν είσαι αρχιέρος, τα καθήκοντα είναι πάρα πολλά. Αυτά που επιφορτίζεται πάνω του άνθρωπος. Βλέποντας λοιπόν ο Χριστός, γιατί είδατε ότι ούτε καν ξαναβολήθηκε, ούτε καν με άγγιξε, ούτε καν. Αλλά έτσι πρέπει να τα λογίζουμε όλα. Να γίνεται το θέλημά μου. Και πρέπει να τον αφήνουμε να γίνεται το θέλημά μου. Το ίδιο δεν είχε γίνει όταν ήταν να πάω τότε στρατιώτης. Θα γράψω και θα σε λένε. Έχει ένα άνθρωπο. Το έχω πει και όλες πως το λένε για το στρατό. Ότι γιατί δεν πρέπει να ρωτάμε τον Θεό γιατί. Όταν που λέμε ότι μια, ούτε να πάω. Θα πήγα κατάλληλος, το παρακαλούσα στην προσευχή μου, πήγα στο στρατόπεδο και στην κόρη μου, όπου και από την κόρφα επιλέγησε, βγαίνει η έφερτη εξωματική. Τι πλεονέκτημα έχει το Ελισέβετο, ο εξωματικός δεν είσαι μόνιμος. Είσαι για τα δύο χρόνια που υπηρετήσε τα τρία, δυόμιση που ήταν τότε, υπηρετούσες και σαν αξιωματικός, το μεσημέρι έφευγες από τη μονάδα. Το μεσημέρι έφευγες από τη μονάδα, ασχολούσες δηλαδή στις 3 η ώρα, πήγαινες, έβγαινες έξω και κάτι σαν το κοινό που είσαι. Το μέλλον που με ενδιαφέρει ήταν το Σαββατοκύριακο, γιατί ήθελα να εκκλησιάσω
και δεν είχαμε τα καθηγητικά στην Ηλιούπολη και να μην διαλύσουν τα καθηγητικά γιατί ξέρουν τα παιδιά των καθηγητικών, δένονται με τον καθηγητή. Και επειδή είχαμε πολλά παιδιά στα καθηγητικά της Ηλιούπολης, έλεγα θα είναι κρίμα να διαλύσουν τα καθηγητικά. Και όταν βάλουμε καθηγητή, τι θα γίνει τώρα, τι θα φτιάξουμε, τι θα φτιάξουμε. Λοιπόν, και τι φροντίζει ο Θεός. Ενώ παίρνω από μέσα και παρακαλώ, κάνε ένα έντερο αξιωματικό πιστεύω, θα μπορέσω μετά κάθε Σαββατοκύριακο να ανέψω και δύο πράγματα. Να πηγαίνω την Κυριακή στην Εκκλησία να μεταλαμβάνω και να μπορώ να κάνω τα καθηγητικά σχολεία. Και κανένα άλλο λόγο. Και ενώ προσευχόμουν, τίποτα πολύ δεν είναι. Αγανακτισμένος εγώ, όταν έγινε αυτό το γεγονός που βγήκα το αποτελέσμα, πάω στο εκεί στον τόπο που είχε μια εκκλησία η κόρη τους, πάω μέσα στο ιερό, εκεί μπροστά στον σταφωνέα, μοναδίζω, έκλαινε και τάψε. Τάψε το. Γιατί, πώς και τα λοιπά, και λέγα, πού τη ζήτησα. Ζήτησα να γίνω αξιωματικός και να κοινωνάω, να πηγαίνω εκκλησία, να κάνω καθηγητικά. Και άφησε στους άλλους που θα ξενυχτάνε, θα γυρίζουν με γυναίκες, θα γυρίζουν από εδώ, θα γυρίζουν από εκεί, θα κάνει ένας αμαρτής, ο άλλος αμαρτής. Ότι ζήτησα να μπορώ να κάνω καμία αμαρτία. Τι έπρεπε να ζητήσω και γίνεται διάλεξη σωματική. Και θεώρησα ότι αδικήθηκα. Θεώρησα ότι αδικήθηκα. Και λοιπόν πώς το Θεός. Μήθηκε και κάνει μια λόγια στον πράγμα. Και βλέπετε μετά πηγαίνω από τη Θήβα, από το Ιγόνιθο, έμεινε απλώς κοντά μου φυσικά. Πηγαίνω στη Θήβα. Στη Θήβα όμως, όταν τα βράδια ήταν την παράκληση της Παναγίας. Έπαιρνα τον πιεράκι της. Παναγίας και έκανα κάθε βράδυ την παράκληση της Παναγίας. Εκεί κοίταγα το φως του φεγγαριού, ξεκίναγε η Παναγία, Θεοδόγια, σώσον ημάς. Δεν τα μάζει. Εγώ δεν το έλεγα εκεί σιγά. Οπότε και εσύ όπως χαίρεται το πιεράκι, δεν είδα τι ήρθε η έφοδος. Και το περνάνε έναν τακτικό αιώνα, ήταν σε εξωτερικό και κάνει έφοδος στις Σκοπιές. Δηλαδή αν κοιμάται ο, πώς το λένε, ο φαντάρος, αν φυλάει τη Σκοπιά, είναι η ώρα. Και μόλις πλησιάζει κάποια μέτρα, θα λες άρτηση. Του λες ένα νούμερο, σου λαπαντάει εκτός ένα σύνθημα, παρασύνθημα που το λένε, πάση περιπτώσει. Και το σύνθημα, παρασύνθημα έρχεται, υπογράφει στο βιβλίο ότι όλα πήγανε. Καλά, ήσουν εκεί στη θέση σου και ήσουν και σύμβουλος. Εγώ μέσα στην προσευχή που έκανα εκείνη την ώρα και στη έψαλα και δυνατά και όλες κάτω από το φως της σελήνης, δεν τον άκουσα, ούτε τα βήματά του δεν άκουσα. Οπότε τον είδα μπροστά μου όσο ήταν η μόνη. Βουτάω μέσα στο όμπρο και του λέω πίσω του λέω. Πίσω έτσι χτύψα με τη λόγη. Φοβήθηκε ο άνθρωπος, πήγε αλήθεια πίσω. Του λέω άλλη τη σύ και τα λοιπά, σύνθημα παρασύνθημα. Ήρθα το συμπέκτησε το πώς. Ότι με έπεισε, εν ώρα έψελνα, δεν πρόσεχα, είχα εγκαταλείψει το όπλο μου, το είχα αφήσει το όπλο κάτω, απαραίτητα να αφήσει το όπλο κάτω, όλα αυτά είναι παρατόματα. Λοιπόν, και με πέσα τα φορά. Να με στείλει στους άνθρωπους να τιμωρηθώ με φυλάκιση. Να κάνει ένα φορά και ζητάει ο διοικητής να με δει. Πηγαίνω πάνω στον διοικητή και όταν πήγα πάνω στον διοικητή στη Θήβα τώρα και έχω πάει και έτσι, έχω μεταδεθεί στη Θήβα. Και είχα μια ειδικότητα, μου δώσε μια ειδικότητα, κάτι για τα τάγκς, δεν θυμάμαι τι ειδικότητα που ήταν εγώ. Τα τάγκς ήταν, λοιπόν. Με αποτέλεσμα, ο δικός τάξης, δεν θυμάμαι, κάτι παρακολουθεί. Τα τάξη είναι να κάνει τάξη. Λοιπόν, και στη Δήμα λοιπόν που πηγαίνω, βλέπω μπροστά μου ήταν τη Στερματάξη, δεν θυμάμαι τι ήταν στον βαθμό. Στρατιώτης, κουλατσιώτης, νεόφιος και τα λοιπά, αλλά πάνω την ίδια. Σηκώνεται πάνω την ίδια της, δεν έχει τα χέρια του, μαγκαλιάζει. Έλα εδώ παιδί μου, έλα εδώ παιδί. Άφησε. Είναι κάτι που αγκαλιάζει με φυλάει.
Μου λέει, να και τα σφαντάρα μου λέει που δεν τρέπεται να βγει ότι είναι χριστιανό. Ξέρει πόση δουλειά που κάνουν το χριστιανό εδώ μέσα. Και να πάρουν άδειε, να πάρουν εκκλησίε, να πάρουν το ένα, να πάρουν το άλλο. Τι μου λέει, και εσύ είπε μεγάλο, ναι, έκανε τη σοκή. Διάβαζε την παράδειγμα τη Παναγία. Ξέρει μου λέει πω συντρέπονται να ομολογήσουν την πίστη του. Λένε ότι είναι χριστιανοί, μου λέει χριστιανόπλε, αλλά ντρέπονται μου λέει. Είναι κι άλλοι που είναι χριστιανοί μέσα στο στρατό. Τέτοια που έχουν σχέση με την εκκλησία. Αλλά δεν ομολογούν, μου λέει. Και τέτοια μου λέει παιδιά σαν και σένα, εγώ μου λέει δεν θα τιμωρώ, θα τιμώ.